Στα το Δήμο Αλεξανδρούπολης τώρα όλο το βράδυ το χθεσινό το συντονιστικό όργανο της Δημαρχίας συνεδρίαζε εκτάκτως για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Με το πρώτο φως της ημέρας τα συνεργεία του Δήμου βγήκαν να καταγράψουν τις ζημιές, ενώ υπάρχει η εκτίμηση ότι τα ρέματα ήταν επαρκώς καθαρισμένα σύμφωνα άλλωστε και με τις δηλώσεις των καθήλων αρμοδίων. Ολόκληρη την Παρασκευή, τα συνεργεία του Δήμου κατέγραφαν τις πληγές των Αλεξανδρουπολιτών από τη μανία της φύσης σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε βασικές υποδομές. Από το πρωί είμαστε έξω προκειμένου να γίνει η καταγραφή, ο εντοπισμός και η καταγραφή των ζημιών στα σημεία όπου είπα μόλις πριν. Εστιάζεται ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην οδό Άβαντος. Ευτυχώς, μεν για καλή μας τύχη βέβαια, τα ρέματα τόσο στο σημείο εκείνο όπου κατεβαίνουν από τον οικισμό της Παλαγίας όσο και τα ρέματα τα οποία είναι περιφερειακά της πόλης πριν από μερικές μέρες καθαρίστηκαν εξ ολοκλήρου. Στο συντονιστικό όργανο του Δήμου που συνεδρίασε εκτάκτως το βράδυ της Πέμπτης εκφράστηκε η πεποίθηση ότι τα ρέματα της πόλης ήταν επαρκώς καθαρισμένα ενώ παράλληλα σχεδιάστηκαν διάφορες δράσεις απαραίτητες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Όμως το φαινόμενο το χθεσινό που έχουμε μερικές δεκαετίες να το δούμε στην πόλη μας ή στην περιοχή μας, στον Δήμο μας, ήταν τόσο όγκος όσο και ο χρόνος του νερού που έπεσε πάρα πολύ μεγάλος. Μάλιστα και στατιστικά θεωρώ σκόπιμο να αναφέρω ότι ήταν περίπου 15πλάσια η ποσότητα στον χρόνο τον λιγοστό που έπεσε, που ήταν η χθεσινή βροχόπτωση. Εν τω μεταξύ, όσοι έχουν υποστεί ζημιές είτε σε σπίτια είτε σε επιχειρήσεις και δεν έχουν ακόμη καταγραφή, μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Στις επόμενες ημέρες, που θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών, θα γίνουν ενέργειες για αποζημιώσεις όπου αυτές κριθεί απαραίτητο να δοθούν. Όποιος έχει οτιδήποτε και αφορά την κακοκαιρία και με οποιαδήποτε ζημιά έχει, είτε σε εμπόρευμα, είτε σε οικοσκευές, αλλά και σε γιοταχή ακόμα, σε αυτοκίνητα, μπορεί να επικοινωνεί με το 64121, είναι το τηλέφωνο της Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, είτε με το γραφείο του Δημάρχου στο 64100, είτε στο γραφείο το δικό μου στο 64104. Θα γίνει η καταγραφή από την επιτροπή, την ορισμένη επιτροπή που ήδη υπάρχει, ο εντοπισμός και η καταγραφή των ζημιών, των οποιοδήποτε ζημιών, είτε αφορά κτηριακά, είτε αφορά, όπως είπαμε, οικοσκευές, αυτοκίνητα και εμπορεύματα.